Εδώ είμαστε και πάμε κατευθείαν στη σύνδεσή μας. Πριν να πω όμως ότι στην ομιλία, στην εκδήλωση της Παρασκευής θα παρευρεθεί και η κυρία Στέλλα Αργυρίου, ψυχολόγος, για να συμβάλλει και αυτή με την δική της επαγγελματική γνώση σε όλη αυτή την εκδήλωση. Και τώρα, καλησπέρα κύριε Καϊρέτογλου. Γεια σου, Δήμητρα, καλησπέρα. Γεια σου, Μάκη. Ευχαριστώ στην όμορφη Καβάλα. Α, βεβαίως. Τα Γιάννενα που τι κάνουν, είναι ωραία. Σήμερα, ναι, σήμερα έβγαλε ήλιο και είναι ωραία. Ωραία. Αν και είναι λίγο περίοδος προεκλογική έντονη σήμερα. Έχουμε έχετε πολλούς καλεσμένους. Κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα σήμερα στην πόλη. Μπορεί να ακούσετε λίγο βαβούρα. Ναι, διπλό το χτύπημα. Μάλιστα. Ναι, διπλό, διπλό. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για τον burnout. Ακριβώς. Ή αλλιώς εργασιακή εξουθένωση ελληνιστή. Να ρωτήσω λίγο, το burnout, όταν το λέμε, εννοούμε μόνο επαγγελματικό burnout ή πρέπει να το πούμε εργασιακό burnout, ας πούμε? Είναι ένας όρος γενικός. Εργασιακό, επαγγελματικό. Κυρίως πάει στον όρο στην εργασία, εντάξει. Γενικά, επαγγελματική εξουθένωση είναι επαγγελματική η ακριβή, ας να το πούμε έτσι. Και τι ακριβώς είναι η επαγγελματική εξουθένωση? Κοιτάξτε, είναι ένα επαγγελματικό σύνδρομο το οποίο προκύπτει από το χρόνιο στρες στο χώρο εργασίας που δεν έχει αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Μπορεί φυσικά αυτή η εξουθένωση να μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί. Υπάρχουν επικυρωμένα και επιστημονικά εργαλεία, ας πούμε, ένα από αυτό, ένα εργαλείο, ας πούμε, ένα ερωτηματολόγιο του Μάσλαχ, αν κάνω λάθος, τα οποία μετράνε κατά πόσο υπάρχει αυτό το φαινόμενο στο άτομο. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπει κατά πόσο κάποια αποτελέσματα εμφανίζονται στο άτομο. Ποια είναι τα συμπτώματα για να καταλάβουμε αν μπορεί να έχουμε πάθει και εμείς burnout κάποια στιγμή στη ζωή μας ή και τώρα? Κοίταξε, νομίζω λίγο πολύ όλοι, εντάξει τώρα όταν λέμε παθαίνω burnout είναι ακραία περίπτωση, θα το καταλαβαίναμε. Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν μια συναισθηματική εξάντληση, μια ψυχολογική απόσταση που νιώθει το άτομο ή έναν αρνητισμό κάποια, και νιώθει αισθήματα αναποτελεσματικότητας για τη δουλειά του. Και όλα αυτά αφήνονται σε μια κατάσταση που οι στρεσογόνοι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία δεν αντιμετωπίζονται πλέον αποτελεσματικά από την φυσιολογική ανάπαυση, ας πούμε, που κάνουμε είτε στα διαλύματα καθημερινά, είτε τα Σαββατοκύριακα, τις διακοπές μας και τις και δεν αρκούν δηλαδή αυτά. Φυσικά δεν είναι burnout το να πάμε μια μέρα στη δουλειά μας και να πούμε γίναμε πτώματα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, μαλώσαμε με κάποιον. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε burnout. Burnout είναι όλα αυτά που αναφέραμε προλίγου. Και ποιοι είναι οι λόγοι που μπορούν να μας οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση? Τι συμβαίνει και φτάνουμε σε μια κατάσταση που πλέον και φαντάζομαι και με το κάθε τι μετά είσαι εξαντλημένος. Δηλαδή και που πας στην εργασία σου, ξεκινάς και νιώθεις εξάντληση. Είτε συναισθηματική είτε σωματική. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Καταρχήν το burnout έχει, ας πούμε, τρεις διαστάσεις. Μία έχει να κάνει με το αίσθημα εξάντλησης ενέργειας ή η συναισθηματική εξάντληση. Η άλλη διάσταση είναι η αυξημένη ψυχική απόσταση από την εργασία, ας πούμε, και νιώθεις αρνητικά ή κοινικά συναισθήματα. Και το τρίτο είναι η μειωμένη αίσθηση αποτελεσματικότητας. Ό,τι και να κάνεις, νιώθεις ότι δεν είναι ικανοποιητικό. Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες εργασιακής εξουθένωσης. Ένα είναι, ας πούμε, υπερβολικός φόρτος. Τα χαμηλά επίπεδα υποστήριξης από την εργασία. Όταν δεν έχεις ρόλο στα τεκτενόμενα. Η έλλειψη αναγνώρισης, ανταμοιβής για τις προσπάθειες που κάνεις, οι συγκρούσεις όταν υπάρχει, ας πούμε, διαπροσωπικό τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στα άτομα της εργασίας. Και αν προσθέσουμε σε όλα αυτά τις συνθήκες της εξωγενής της αβεβαιότητας που βιώνουμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τον COVID ή που βιώσαμε, ας πούμε, και βιώνουμε καθημερινά, βλέπουμε με την ύφεση, όλα αυτά δημιουργούν για ακόμη μια φορά συνθήκες τέλειας καταιγίδας για να κάποιος να πει να βιώσει ένα φαινόμενο που λέγεται burnout. Μάλιστα. Το burnout ξεκινάει από το ίδιο το άτομο ή του το δημιουργούν οι συνθήκες ή το εργοδότης ή είναι κάτι προσωπικό δικό μας που εμείς νιώθουμε έτσι? Κοιτάξτε, εξαρτάται.
Σίγουρα και η επιχείρηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, όταν είναι μια επιχείρηση πολύ απαιτητική, πολύ πιεστική και η κουλτούρα της δεν είναι τόσο ανθρωποκεντρική και είναι προσανατολισμένη μόνο στο αποτέλεσμα, στο κέρδος και τίποτα άλλο, και όχι δεν υπολογίζει τόσο πολύ τον παράγοντα άνθρωπο, και αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό. Είναι μια πολύ δύσκολη εργασία. Πρόσφατα διάβαζα έβλεπα έτσι ένα πολύ ωραίο post στο LinkedIn, το οποίο έπαθα σοκ. Δηλαδή τα ποσοστά των ανθρώπων που βιώνουν burnout είναι φοβερά. Δηλαδή ήταν με περσινές μετρήσεις. Μιλάμε για 89% ας πούμε, για ανθρώπους, μιλάμε τώρα για Αμερική, 60% σου millennials και 40% σε μεσαία στελέχη. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Χοντρικά να το καταλάβουμε, το πρόβλημα πώς δημιουργείται, ότι πολλοί από τους προϊσταμένους, αυτό έλεγε η έρευνα, θεωρούν αυτό που είπαμε πριν, ότι αποτέλεσμα, παραγωγικότητα ίσον να βγάλεις πιο πολύ δουλειά. Αυτό όμως είναι ένα πολύ μεγάλος μύθος. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι πιο πολλοί managers είναι ότι παραγωγικότητα δεν είναι να βγάλεις πιο πολύ δουλειά, είναι παραγωγικότητα να έχεις ένα σύστημα προτεραιοτήτων και να το τηρείς, άρα να κάνεις δηλαδή αυτά που πρέπει. Και παραγωγικότητα είναι και να ξέρεις τι δεν πρέπει να κάνεις και να το ξεφορτώσεις από πάνω σου. Φανταστείτε ένα κουβά ο οποίος γεμίζει και κάποια στιγμή ο εργαζόμενος δεν μπορεί να το σηκώσει. Οι κουβάδες εισαγωγικά είμαστε εμείς που δουλεύουμε και φορτώνει και κάποια στιγμή νιώθουμε ότι είναι αδύνατο να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Μα οτιδήποτε φαντάζομαι, είτε σε εργατικό δυναμικό, είτε σε υλικό, σε υλικές υποδομές μιας επιχείρησης, πρέπει να υπάρχει συντήρηση, συμβολικά το λέω, δηλαδή πρέπει και τον εργαζόμενο... Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου. Θυμάμαι παλιά, για το εργοστάσιο των πετρελαίων, νομίζω το λέγανε αυτό, ότι έκλεινε ένα διάστημα, ας πούμε, έκανε το λεγόμενο shutdown, δηλαδή σταματούσε για ένα διάστημα και συντηρούνταν τα εργαλεία προκειμένου να βγάλουν το υπόλοιπο 12μηνο για να μπορέσουν να αντέξουν. Όταν κάτι πάει με ρυθμούς και βελόνα δουλεύει στα κόκκινα, είναι πολύ πιθανό αργά ή γρήγορα να κλατάρει. Έτσι, αυτό έχει να, έχει να κάνει, από ό,τι κατάλαβα, είτε με την συναισθηματική φόρτιση του εργαζόμενου, δηλαδή και όλα αυτά τα οποία έχεις αναφέρει, αλλά έχει να κάνει και με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας όσον αφορά τις ώρες. Ακριβώς. Και τα δύο. Ναι, ολοκλήρωση, συγγνώμη. Ναι. Και τα δύο, φυσικά. Κοίταξε, οι δουλειές οι περισσότερες είναι ψυχοσωματικές. Εντάξει, ακόμα δηλαδή και αυτοί που εργάζονται κάνουν πνευματικές εργασίες, μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι δεν κουράζουν το σώμα τους, εντούτοις κουράζουν το μυαλό τους. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Εντάξει, οπότε το φαινόμενο έχει διπλά αποτελέσματα και στην ψυχή και στο σώμα. Πάμε τώρα λίγο στη λύση του θέματος. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό? Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις επί του θέματος, ας πούμε, εντάξει. Αλλά μία πιθανή, ας πούμε, απάντηση θα μπορούσε να είναι η επιχείρηση να μετράει το φαινόμενο και να το έχει στο μικροσκόπιό της. Δηλαδή να κάνει έρευνες, μελέτες μέσα στον εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να καταλάβει αν υπάρχουν, αν οι εργαζόμενοι της αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει διμερισμό, να μοιράζει αναδιαστήματα, να μετράει τα καθήκοντα, να το πω έτσι, ας πούμε, και να βλέπει που μπορεί να κάνει αναδιανομή το ρόλο. Mm-hmm. Κάτι ακόμα μπορεί να κάνει είναι πιο πολύ, να υπάρχει μια περισσότερο ευελιξία, δηλαδή να τους δίνει δυνατότητα, ας πούμε. Το βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα, με την εξαποστάσεως εργασίας, με μεικτό με υβριδικό μοντέλο εργασίας, προκειμένου να μπορέσει ο εργαζόμενος να έχει το λεγόμενο work-life balance. Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, από τη στιγμή που αρχίσει και διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και επαγγελματικής ζωής, ξεκινά τα προβλήματα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους, αυτοί μπορεί να κοιτάξουν την αυτοφροντίδα τους. Δηλαδή, να δουν τον εαυτό τους. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει, ας πούμε, το socializing, ή να είναι εξωστρεφείς, να έχουν υγιείς κοινωνικές σχέσεις και εντός και εκτός εργασίας.
Εξίσου σημαντικό είναι η φυσική άσκηση. Και αυτό που μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι έτσι πολύ χοντρικά να το πούμε. Θα μπορούσαν να δουν λίγο, να μελετήσουν το κομμάτι της τέτοιας, της εργασίας τους. Και θα μπορούσαν να πούνε για το κουβά, να καταφερθήκαμε στο κουβά. Τι θα μπορούσα να σταματήσω τουλάχιστον ένα πράγμα για σήμερα. Τι θα μπορούσα να σταματήσω ένα πράγμα για αύριο. Να βρω ένα άτομο που θα μπορέσει να με βοηθήσει σε αυτό. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει κάποια στιγμή να βάλει ένα σύστημα προτεραιοτήτων και να δει ποιος μπορεί να με βοηθήσει σήμερα, τι μπορώ να κάνω σήμερα, τι μπορώ να αφήσω για αύριο. Μάλιστα. Πάντως θα αυτός πρέπει... είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος διαχείρισης. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει σίγουρα να επικοινωνήσουν το πρόβλημα, το θέμα τους, είτε με συναδέλφους είτε με τον εργοδότη. Δεν θα πρέπει να το βιώνει κάποιος με εσωτερισμό Σαφέστατα. Και μόνος του. Μάλιστα. Για άλλη μια φορά έχεις απόλυτο δίκιο, όντως. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εργαζόμενος πάντα φοβάται μην χάσει τη δουλειά του. Μην θεωρήσει ο εργοδότης του ότι είναι underperformer και είναι ανεπαρκής ακριβώς. Οπότε γι' αυτό πρέπει οι εργοδότες να δημιουργήσουν ένα κλίμα ανοιχτής επικοινωνίας, γιατί είναι ως όφελός τους. Δηλαδή στις έρευνες που σας ανέφερα πριν, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Δηλαδή φάνηκαν, πέφτει η παραγωγικότητα, πέφτει η αυτονομία του εργαζομένου. Υπάρχει στην έρευνα αυτή στο LinkedIn, ας πούμε, έδειξε 32% πτώση παραγωγικότητας. Έδειξε 60% πτώση στην ικανότητα συγκέντρωσης. Και μην ξεχνάμε και το λεγόμενο employee turnover rate, που είναι ο δείκτης των ανθρώπων που φεύγουν, που μεγαλώνει κατά 40%. Υπάρχει μια άλλη έρευνα που δείχνει ότι όταν ένας εργαζόμενος φεύγει από την επιχείρησή σου στον εργοδότη, του κοστίζει περίπου τους μισθούς από 12 έως 15 μηνών, γιατί πρέπει να πάρει κάποιον άλλον, να τον εκπαιδεύσει από την αρχή. Και μην ξεχνάμε ότι το πρώτο διάστημα δεν θα παράγει, δεν θα είναι αποτελεσματικός. Οπότε όταν διαρκώς είναι σε μια αναζήτηση, και οι εργοδότες είναι χαμένοι. Ακριβώς. Είναι κάτι που μπορεί βραχυπρόθεσμα να φαίνεται ως πρόβλημα του εργαζομένου που είναι σε πιο ευάλωτη θέση, αλλά μακροπρόθεσμα θα γίνει και του εργοδότη. Και ένας έξυπνος εργοδότης θα πρέπει να έχει προνοητικότητα ως προς αυτό. Ακριβώς. Τα είπαμε και στην ηθική παρενόχληση ότι ένας από τους πιο σημαντικούς συντελεστές παραγωγής είναι η εργασία. Είναι το human capital. Όσες επιχειρήσεις, τους το επιτρέπει βέβαια και ο κλάδος που δραστηριοποιούνται, επενδύσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρουν πολλαπλασίως πίσω τα ωφέλη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη, για ακόμα μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε για άλλη μια φορά να εμφανιστώ στην πολύ ωραία εκπομπή σας. Δυστυχώς δεν μπορώ να την βλέπω live. Ναι, δεν πειράζει, έχουμε και το Facebook. Αρκούμε σε αυτό. Τα χαιρετίσματά μου στην όμορφη Καβάλα και εύχομαι σε αυτό σύντομα και από κοντά λόγω των εκλογών. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι η εκπομπή μας τελειώνει σιγά σιγά για αυτή τη σεζόν, αλλά με τη νέα χρονιά θα χαρούμε πάρα πολύ να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Εκτός θα τα πούμε από κοντά. Φιλιά πολλά. Το καλό καλοκαίρι. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Πάμε σε πολύ σύντομες διαφημίσεις. Τρέχω. Επιστρέφουμε όμως εδώ.